κάνουμε αυτό, αλλά για αυτούς είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι συναρπαστικό για αυτούς. Δηλαδή, εμένα η πληρωμή μου είναι να βλέπω μόνο τα μάτια τους, δηλαδή, και τη χαρά τους που κάνουν. Αυτό με φτάνει, δεν θέλω τίποτα. Πες μου κάτι, μετά τρώτε κανένα ψαράκι από αυτά που βγάζετε με τους... Όταν θα τελειώσουμε το σήκωμα, ή θα ψαρέψουν καμιά ώρα μόνοι τους με καλάμια που τους έχω μέσα για να διασκεδάσουν και αυτά, και μετά πάμε σε μια παραλία που δεν έχει πρόσβαση από αμάξια, να έχει κόσμο πολύ. Απομονωμένες παραλίες που έχει το νησί μου, πάρα πολλές τέτοιες και όμορφες. Και εκεί θα βγάλω σκάλα, θα κάνουν μπάνιο αυτοί που θέλουν να κάνουν. Εμείς θα καθαρίσουμε τα ψάρια μας και θα φτιάξουμε ή την κακαβιά μας ή το μπουργέτο μας ή θα τηγανίσουμε ψάρια. Μας κάνατε και ζηλεύουμε τώρα εδώ με την κακαβιά που μας λέτε. Κύριε Μισολορά, οι πελάτες, οι ενδιαφερόμενοι, πώς σας βρίσκουν? Μέσα από την πλατφόρμα εδώ που και λέγαμε πριν. Από την πλατφόρμα του κύριου Λουρδί μας βρίσκουν και από φυλάδια που έχουμε μοιράσει στα καταλήμματα και από τα social media που έχουμε μια σελίδα φτιάξει. Να ρωτήσουμε για το κόστος της συμμετοχής σε ένα τέτοιο αλλιευτικό ταξίδι. Εμείς το έχουμε 60 ευρώ το άτομο. Τα ψάρια είναι, δεν έχει περιορισμό. Ό,τι πιάσω τα δίχτυα εγώ θα τα βάλω να τα φάνε. Ας τα ακούς, ό,τι έχουν τα δίχτυα πάνω. Μάλιστα. Δεν έχω περιορισμό για κάτι, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Φυσικά με την εμπειρία σας τους βοηθάτε και εσείς λίγο έτσι για να πιάσει και να είναι καλύτερη ψάρια. Τι ώρα επιστρέφετε? Γυρίζουμε 3 η ώρα, 3.30, 4 ανάλογα. Μετά το φαΐ, ας πούμε. Ναι, μετά το φαγητό. Ό,τι ώρα θέλουν αυτοί, δεν τους περιορίζω. Δεν τους, τέλεια. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό λέω και στους ψαράδες, στους φίλους μου σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι ψαράδες περνάνε και αυτοί πολύ δύσκολα τώρα. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Έχει πέσει η αλληλεία, η υπεραλίευση και αυτά, έχουμε προβλήματα. Και λέω, μπαρμπούνια βλέπω εδώ μπόλικα. Να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουν τα παιδιά, οι φίλοι μου από όλη την Ελλάδα, από όλα τα νησιά, να το κάνουν αυτό. Είναι ένα πάντρεμα της βαριάς βιομηχανίας, του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα. Ένα πάντρεμα, πιστεύω οι τουρίστες τώρα, αυτές τις δράσεις. Το βλέπουμε κιόλας τώρα εδώ στο βίντεο μας έχετε στείλει, το τερπνάνε μετά του ωφελήμου. Δηλαδή ψαράκι, ωραίο και το ψάρεμα, αλλά ρίχνουν και την βουτιά τους εκεί στα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής σας που είναι πραγματικά μοναδικά. Ναι, είμαστε όμορφα, είμαστε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, να πούμε και όσο είναι. Καλή μαγείρη είμαστε. Ναι. Και καλή μαγείρη και οι γεύσεις που έχουμε είναι απίστευτες. Και καλοί ψαράδες. Παίρνουμε ντομάτες από τον κήπο δικές μας, το λάδι το δικό μας, το κρασί το αυτά δικό μας. Αυτά είναι. Τώρα αντί να πάρουμε δύο ντομάτες το πρωί που παίρναμε μια ζωή που βγαίναμε στη δουλειά μας, παίρνουμε 4 ντομάτες τώρα. Ωραία, πολύ ωραία. Καλύτερα. Καλή δουλειά, καλή σεζόν. Έχετε, πλησιάζει άνοιξη. Να πούμε ότι όσο είναι εδώ ο κύριος Λουρδής, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.